Γεια σας παιδιά, καλημέρα! Τι κάνετε, καλά είστε? Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα vlog. Στο μυαλό μου το έχω ως fitness vlog, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει γιατί δεν το έχω οργανώσει πάρα πολύ καλά. Θα το δούμε. Είναι Παρασκευή, πριν λίγο ξύπνησα και πρέπει να φάμε. Πρέπει να φάμε γιατί πρέπει να φάμε το πρωινό μας, γιατί όπως έχουμε πει το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα. Πρέπει να το προσέχουμε. Γεια σας παιδιά! Πάνος εδώ. Δεν σε κάλεσε κανένα στο βίντεο μου. Οπότε, για πάμε να δούμε τι θα φάμε. Το πρωινό μου σχεδόν κάθε μέρα είναι ένα στραγγιστό γιαούρτι 2% και βάζω μέσα βρώμη, η οποία έχει και κάτι cranberries και κάτι σοκολατίτσες και λιναρό σπορός. Εγώ τα ζυγίζω για να είμαι σίγουρη ότι δεν τρώω παραπάνω από όσο πρέπει. Αν έχω κάποιο ωραίο φρούτο, βάζω και φρούτα μέσα. Αλλά έχω μόνο μπανάνες αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να δοκιμάσω καν μπανάνα με γιαούρτι. Νομίζω θα συγχαθώ τις μπανάνες, οπότε όχι. Τελείωσα το πρωινό μου και ήρθε η ώρα να σας πω το πρώτο fitness tip για σήμερα. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά στο vlog μου θα σας δώσω κάποια fitness tips. Λοιπόν, σε κάθε γεύμα σας να προσέχετε να έχετε πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και λιπαρά. Εγώ στο συγκεκριμένο πρωτεΐνη είχε το γιαουρτάκι μου, υδατάνθρακα είχε η βρώμη και λιπαρά, καλά λιπαρά, είχε ο λιναρόσπορος. Οπότε κάπως έτσι είναι η λογική της υγιεινής διατροφής. Παιδιά, το γιαουρτάκι με βρώμη είναι το καλύτερο. Ναι. Τι είναι αυτό? Παίζω με το γαλάκι μου. Είναι το γατάκι μου αυτό. Κάνω vlog. Και για πρώτη φορά το Lightbox δεν γράφει το θέμα του βίντεο. Σήμερα έρχεται ένας φίλος του Πάνου από την Αθήνα, ο Νεκτάριος, που είναι και δικός μου φίλος βέβαια, αλλά είναι λίγο καλύτερος του Πάνου και πρέπει να τον υποδεχτώ με τον τρόπο μου. Και είμαστε σε μια φάση που καθαρίζουμε λίγο το σπίτι για να έρθει και να είναι όμορφο και να μην έχουμε δουλειές να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε να το καθαρίζουμε, αλλά... Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δουλειά κάνω. Κάνω δουλειά εκτός στο vlog μου. Ποιος θα καθαρίσει το σπίτι? Το έχω ήδη καθαρίσει, φάνε μέσα να δεις τέλειο. Μόνο σου? Ναι. Μόλις φουγκάρισα και ενώ περιμένω να στεγνώσει, θα μοιραστώ μαζί σας το δεύτερο fitness tip μου. Να πίνετε πολύ νερό. Εγώ έχω πάντα μαζί μου αυτό το μπουκάλι, είναι περίπου σχεδόν ένα λίτρο, λίγο πιο κάτω, και προσπαθώ να πίνω δύο τέτοια σίγουρα την ημέρα, μπορεί και παραπάνω. Ειδικά όταν πηγαίνω γυμναστήριο θα πιω τρία τέτοια. Ένα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και άλλα δύο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε ναι, να πίνετε νερό κάνει πολύ καλό γιατί ενυδατώνεται ο οργανισμός σας, αλλά εμένα με βοηθάει και στο να μην πεινάω τόσο πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί με φουσκώνει και δεν θέλω να φάω. Ας περιμένουμε λοιπόν να στεγνώσει για να ετοιμαστούμε να πάμε να πάρουμε το νεκτάριο. Το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά εμένα με βοηθάει και με κάνει να νιώθω ακόμα πιο fit, είναι το να φοράς ωραία αθλητικά, μια ωραία φόρμα, ένα ωραίο κολάν για εμάς τις γυναίκες. Εντάξει, μην το παρακάνουμε όμως, μην γινόμαστε προκλητικοί. Εγώ ας πούμε σήμερα φοράω αυτό το κολάν το μαύρο με απλά παπουτσάκια και αυτό το μπλουζάκι. Μάλιστα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Instagram υπάρχει ένας διαγωνισμός, ένα giveaway για αυτό το κολάν που φοράω. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε κάντε με follow και ακολουθήστε τα βήματα για να συμμετέχετε κι εσείς. Και που ξέρετε μπορεί και να κερδίσετε. Άντε πρέπει να φύγουμε, θα μας περιμένει ο Νεκτάριος. Τώρα σε φοράω παπούτσια και ξεκινάμε. Το ότι εγώ ετοιμάζομαι πρώτη και περιμένω τον Πάνο πρέπει κάπου να σημειωθεί. Είναι κάθε μέρα γίνεται αυτό. Και έχω σκουπίσει, έχω σφουγγαρίσει, έχω κάνει όλες τις δουλειές, να ξέρετε. Επίσης, επειδή θα προσέξετε αυτό το μαύρο γουνάκι, αυτό είναι για καλύτερο ήχο, δεν είναι ακριβώς μικρόφωνο, είναι κάτι άλλο το οποίο προστατεύει το μικρόφωνο της κάμερας, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο ήχο. Παίρνει αέρα όταν φυσάει, προστατεύει από το να ακούγονται παράσιτα στο βίντεο. Είναι σαν ένα ποντίκι πάνω στην κάμερά μου. Είναι μοϊκάνα. Θα κάνουμε vlog στο vlog. Ναι. Θα μπει στο vlog μου. Θέλω. Τι είναι αυτό το ποντίκι? Είστε στο vlog μου με το ποντίκι μου πάνω.
γυρίσαμε σπίτι και έχω μαζί μου το νεκτάριο! Λοιπόν, νεκτάριο, πώς νιώθεις που είσαι στο πρώτο μου vlog? Λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω θα ανέβει βέβαια. Δεν το περίμενα αυτό ποτέ, να πω την αλήθεια. Είσαι εντάξει... ένας από τους λόγους που ξεκίνησα YouTube, να ξέρεις. Εγώ. Ναι, γιατί μου είχε πει κάτι, μου λέει ξεκίνα μωρέ, αφού όλα τα κάνουμε για να περνάμε καλά. Λέει, τι πλάκα μας κάνουμε. Και το θυμόμουν εγώ και λέω δίκιο έχει. Έτσι δεν είναι, τι ναι. πλάκα μας κάνουμε. Περνάμε ωραία. Οπότε και να βλέπετε Κωνσταντίνα, εγγραφή, like πάντα είναι καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Η ώρα είναι κάπου στις 12. Εγώ 3 η ώρα δουλεύω, τα παιδιά θα πάνε βόλτα με τον Ευτύχη Μπλέτσα. Αλλά εγώ επειδή δουλεύω πρέπει να οργανωθώ και δουλεύω 6 ώρες. Πρέπει να έχω μαζί μου το κολατσιό μου, να φάω. Και θα φτιάξω ένα τοστάκι. Όπως έχετε δει στο Back to School θα κάνω τοστάκι με κότατς και γαλοπούλα. Και όπως είπα και πριν, τα ζυγίζω για να ξέρω ότι δεν τρώει μεγάλες ποσότητες. Το τεστάκι μου είναι έτοιμο, θα το βάλω μαζί μου στην τσάντα μου και τώρα θα φάω μια μπανάνα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι ο Ευτύχης. Γεια σας. Θέλουμε να μας πεις ένα fitness tip δικό σου. Λοιπόν, δεν θα πω τα πολύ κλασικά, να γυμνάζεσαι, να τρως υγιεινά, να τρως σαλάτες κτλ. Θα πω ένα που για μένα λειτουργεί, ενώ παλιότερα ήμουν πιο αυστηρός με διατροφή μου. Να είσαι πιο χαλαρός με διατροφή, να μην αγχώνεσαι. Είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά, ναι, να είσαι ναι, okay. Ισχύει αυτό. Και πάνω σε αυτό, μπορείς να τρως κάποιες μέρες που ας πούμε είναι Χριστούγεννα, είναι, δεν ξέρω, πηγαίνεις κάνεις ένα ταξίδι, κάτι παραπάνω. Αλλά μετά μπορείς να έχεις μια περίοδο που θα είναι έτσι. Καθαρισμού από το ψήνος, ναι, δηλαδή ναι, ένα ναι, διάστημα ναι. να μην τρως τίποτα ή να τρως ελάχιστα ή να πίνεις πάρα πολύ νερό και κάποια πράγματα που βοηθάνε το σώμα σου. Πιστεύω ότι αυτό δίνει την καλύτερη ισορροπία. Ωραία τα λες, συμφωνώ μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ. Γύρισα σπίτι, είναι 9.30 ώρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του vlog. Δεν μπορούσα να βλογκάρω έξω στον κόσμο. Είναι δύσκολο, είναι αρχή ακόμα. Συγχωρούμε. Οπότε με το που άφησα τα παιδιά για να πάω στη δουλειά μου, απλά έκλεισα την κάμερα και δεν την ξανά άνοιξα. Το μόνο που τράβηξα είναι το μεσημεριανό μου για να το δείτε. Πριν πάω στη δουλειά πήγα και έφαγα μία σαλάτα. Μία κοτοσαλάτα, η οποία, νάτι το fitness tip που έρχεται τώρα, αντί να βάλουν τη σος που βάζουν με τις μαγιονέζες και αυτά, τους ζήτησα να μην τη βάλουν και να βάλουν ξύδι μόνο, βαλσάμικο. Εντάξει, είχε λίγο κεφαλοτήριο από πάνω, ήταν η αμαρτία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, λίγο ήταν, δεν ήταν πολύ, ήταν λίγο. Έφαγα τη σαλάτα μου, μετά για διάλειμμα ανάμεσα στη δουλειά έφαγα το τοστάκι μου. Τώρα θα πέσει ένας, θα γίνει ένας καταιγισμός fitness tips. Επόμενο fitness tip, όπως θα δείτε και από τα πλάνα, επέστρεψα με τα πόδια στο σπίτι αντί να πάρω το λεωφορείο, γιατί σήμερα δεν πήγα γυμναστήριο, που είναι ακόμα ένα fitness tip. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε κάθε μέρα γυμναστήριο και να εξαντλήσετε, γιατί πρέπει να ξεκουράζονται οι μύες μας. Αυτά τώρα δεν ξέρω τι θα φάω για βραδινό, είναι η αλήθεια. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Καμιά μπανάνα θα ξαναπάω. Και τώρα περιμένουμε, θα έρθει η Κρίστη και ο Άλεξ για να κάνει η Κρίστη κάτι γυρίσματα για το κανάλι της. Δεν ξέρω ποιοι θα συμμετέχουν. Κάποιος θα είναι πίσω από την κάμερα και κάποιος θα συμμετέχει. Εδώ θα μου πεις, κουράστηκα να με μπροστά. Για πες μας λοιπόν πάνω, πώς περάσατε με τον Ευτύχη? Περάσαμε εξαιρετικά. Τα βρήκατε. Πραγματικά ταιριάζουμε πάρα πολύ με τον Ευτύχη, δηλαδή και σαν προσωπικότητες και σαν εμπειρίες. Βέβαια, ο Ευτύχης έχει πολύ περισσότερες από μένα. Πετάξαμε τον drone, τα είπαμε, ήταν ωραία. Θα τα δείτε και στο vlog. Προσπάθησα να καλύψω όσα περισσότερα μπορούσα. Απλά πόνεσε ο λαιμός μου, γι' αυτό τώρα πίνω ζεστό εσπρέσο. Α! Χτύπησαν! Είστε στο vlog μου! Στο πρώτο μου vlog! Γεια σας, παιδιά! Γεια σου, Κρίστη! Γεια σου, Άλεξ! Κωνσταντίνα, Αντέντ Vlog! Εδώ βλέπουμε τα πλάνα από το drone. Είναι εδώ.
Ο ευθύνης μου τα έστειλε κατευθείαν για να κάνω το vlog. Επαγγελματίας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να αγοράσω drone. Στα 10.000 likes θα πάρω το drone. Άμα το πείτε, θα πάρει 10.000. Και εσείς η πρώτη μέρα vlog έφτασε στο τέλος της. Είναι κάπου στις 12 η ώρα. Και λέω σιγά σιγά να ξαπλώσω για ύπνο. Και κλείνοντας λοιπόν αυτό το vlog, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το τελευταίο fitness tip για σήμερα, το οποίο είναι να κοιμάστε καλά. Ο οργανισμός μας έχει ανάγκη την ξεκούραση, ο ύπνος είναι απαραίτητος. Σταματήστε να λέτε 4-5 ώρες ύπνου μου φτάνουνε, θα κοιμηθώ 4 η ώρα και θα ξυπνήσω 8 για το σχολείο. Όχι, πρέπει να κοιμάστε 8 ώρες σίγουρα, άντε 7. Οπότε, εγώ τώρα θα κοιμηθώ στις 12, θα προσπαθήσω να ξυπνήσω στις 8, μπορεί και να ξυπνήσω νωρίτερα γιατί έχω ένα βιολογικό ρολόι μέσα μου το οποίο χτυπάει στις 7 η ώρα πλέον, για να ξεκινήσει μια καινούργια ημέρα. Ακόμα, να προσπαθείτε να κοιμάστε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, όχι να κοιμάστε τη μία μέρα 10 η ώρα το βράδυ, την άλλη 5 η ώρα το πρωί. Θέλει λίγο ο οργανισμός να είναι συνηθισμένος, να έχει ένα πρόγραμμα. Για να μην τον τρελαίνετε. Από εσάς τώρα θέλω να μου αφήσετε κάτω στα σχόλιά σας τι σκέφτεστε. Σας άρεσε αυτό το στυλ των βίντεο? Γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω κι άλλα fitness tips να μοιραστώ μαζί σας και ήθελα να σας τα πω σήμερα, αλλά λόγω του χρονικού περιθωρίου που είχα λόγω της δουλειάς δεν μπόρεσα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θα θέλατε και εσείς να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο για να ξέρω ότι σας αρέσουν τα βιντεάκια μου και θέλετε να συνεχίσω να ανεβάζω. Να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που βάζω βίντεο, γιατί πλέον νομίζω έχετε καταλάβει ότι είμαι ό,τι να είναι και όποτε θέλω απλά θα ανεβάσω βίντεο χωρίς να ενημερώσω, οπότε πρέπει να το ξέρετε και αυτό θα γίνει μόνο με κάνετε subscribe. Εκτός βέβαια αν με έχετε κάνει follow στο Instagram, όπου εκεί θα έχει ανέβει σίγουρα stories με το πότε θα ανέβει καινούριο βίντεο. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω, άντε άντε, τα λέμε! Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though.